είναι δική σου ολόιδια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τώρα πλάκα μου κάνει. Όχι, αλήθεια. Είναι εσωτερικό. Εσύ νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει, δηλαδή είσαι το ίδιο εγωιτευτική. Νιώθω ότι, εντάξει, ναι, έχω μεγαλώσει με την έννοια ότι δεν έχω τις ίδιες δυνάμεις που είχα. Δηλαδή μπορούσα να ξεκινήσω και από το, ξέρω εγώ, και να περπατήσω άπειρες ώρες. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Όταν έγινε η πρόταση να συμμετέχει στο «Θα γίνει ανταλλαγή» της Ρούλας Πατεράκη, τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε περισσότερο στο έργο και είπες ναι? Κοίταξε να δεις. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο είναι η ίδια η Πατεράκη. Δηλαδή, εγώ το ήταν μια συνεργασία που καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια. Και ήθελα πάρα πολύ να έχω τη συνάντηση με αυτή τη γυναίκα. Υπάρχει κάτι στην ηρωίδα που υποδίεσαι, που σου ταιριάζει πάρα πολύ και σένα, στο δικό σου χαρακτήρα? Ναι, έχει μια ευαισθησία, έχει χιούμορ. Τη λένε ηρώ. Ψάχναμε ονόματα για εκείνης εποχής και μου έδωσε ζήτησε μάλλον της μητέρας μου το όνομα. Και αυτό με συγκινεί με έναν τρόπο. Τι είναι αυτό που σε έκανε να θέλεις το όνομα της μητέρας σου στην ηρωίδα? Είναι ένας τρόπος να τη νιώθεις κοντά σου στη σκηνή? Ξέρεις, καμιά φορά δίνουμε, είναι ένα σπόρος τιμής στους ανθρώπους που λατρέψαμε, που μας αγάπησαν και μας προστάτεψαν τόσο πολύ. Ναι, είναι ωραίο να έχεις μια επαφή τέτοια, ας πούμε. Θα μπορούσε αυτό το έργο να είναι η αρχή μιας μόνιμης έτσι δουλειάς σου στην Ελλάδα θεατρικά? Σε αυτή τη φάση επιβάλλεται να μείνω στην Ελλάδα, γιατί θέλω να κάνω ένα έργο, δηλαδή στην ουσία, επειδή σπούδασα τώρα τα τελευταία χρόνια, πήρα ένα μάστερ στη Σορβόνη για το κινηματογράφο, θέλω να κάνω μια ταινία. Δεν μπορώ να την κάνω στη Γαλλία, γιατί η ψυχή μου είναι εδώ, δηλαδή είναι τα παιδικά μου χρόνια, οι αναμνήσεις μου, οι αναζητήσεις μου. Πρέπει να γίνει εδώ. I'm a fool, but they all think I'm blind. Θα έρθω, Αλέξη. Αλλά για το γιατρό και όχι για τον άντρα. Θα το θυμάσαι? Αν είχες μια τηλεοπτική πρόταση, θα έλεγες ναι στην Ελλάδα? Ναι, για με μια καλή τηλεοπτική σειρά, γιατί όχι. Έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω τηλεόραση. Ναι. Από τη Λάμψη? Όχι, μετά έκανα και το «Καλημέρα ζωή» και τα... Ναι, με τον Νίκο Φόσκολο. Εκείνη την εποχή που περπατούσες στον δρόμο και σε αναγνώριζε ο κόσμος, το απολάμβανες? Στην τηλεόραση? Ναι. Όχι. Δηλαδή... Το είπες, λες και... Αλήθεια. Κοίταξε, συνήθως μου λέγανε όλοι πόσο αδύνατη είσαι, ενώ φαίνεσαι πιο παχιά στην τηλεόραση. Τι κάνεις? Και κάπου λίγο, ας πούμε, ήμουνα συνέχεια... Πώς να κρυφτώ, δεν... Ένιωσες ποτέ ότι έχεις μια ταμπέλα πάνω σου? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, η Ελλάδα γενικά είναι μια σκληρή χώρα. Δηλαδή? Είναι σκληρή. Κάποιοι ξέρουν. Είναι λίγο σκληρή. Στην κριτική? Στην κριτική, σε όλα, αλλά μετά το ξεχνάνε, μετά το... Είναι γενικά. Προσπαθούνε. Δηλαδή, μπορούν να σου βάλουν, ναι, φυσικά, να σου βάλουν μια ταμπέλα. Το πιο σκληρό που έχεις έτσι γίνει αποδέκτης? Πάρα πολλά έχουν συμβεί που μπορεί να είναι σκληρά, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Από το μηδέν ξαναξεκινάω, δεν πτώουμε, είμαι αισιόδοξη. Μετά την «Καλημέρα ζωή», οι προτάσεις που είχες ήταν, δεν σου άρεσαν? Γιατί υπήρξε αυτή η εποχή? Δεν το κυνήγησα πολύ. Δεν το κυνήγησα, για να μην κυνήσει. Ούτε βιοποριστικά σε ενδιέφερε? Βιοποριστικά, κατά καιρούς, εντάξει, έχω στριμωχτεί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και υποχρεώσεις, δηλαδή αν είχα παιδιά, αν είχα, θα ήταν διαφορετικά. Πες μου το πιο απλό πράγμα που σου έλειψε από την Ελλάδα στη Γαλλία. Μπορεί να ξαφνικά απίστευτα πράγματα, δηλαδή θυμάμαι πήγαινα στο πανεπιστήμιο και κάποια στιγμή είχε κάτι, ένα τρετέρ με ελληνικές τροφές και είχε βάλει ένα τραγουδάκι, κάτι χατζηδακικό και αυτά και συγκινήθηκα. Είναι λίγο πιο ευγενείς οι άνθρωποι. Στον δρόμο? Ναι, γενικά μου λείπει λίγο αυτό στην Ελλάδα που είναι. Τώρα το συνήθισα λίγο. Δηλαδή, όλο αυτό το ντερέ, μωρή, αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, γιατί. Υπάρχει λόγος.